Εμείς τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τη δόκτωρα Μαλία Τσατούρα, την ειδικευμένη δερματολόγο-αφροδυσιολόγο, επιστημονική διευθύντρια του Cosmetic Medical Derma Medicine. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Επιτέλους και από κοντά. Πελέγουμε λίγο πιο συχνά. Θα ξεκινήσω πρώτα με το συγχαρητήρια, γιατί είχατε και τις βραβεύσεις, σωστά? Έτσι. Ναι, χθες είχαμε την τιμή να πάρουμε δύο βραβεία ως όμιλος. Ένα για την Cosmetic Derma Medicine, που ασχολείται με τη δερματολογία, την αισθητική και την πλαστική χειρουργική, και ένα για την Advanced Hair Clinics, που είναι η κλινική μεταμόσχευση μαλλιών. Και είναι η επιβράβευση στην ουσία του κόπου και της δουλειάς. Σωστά. Πάμε τώρα στην τριχόπτωση, αφού είναι και το ένα βραβείο, αφού είναι και το άγχος και ανδρών και γυναικών, πόσο μάλλον τώρα, αυτή την εποχή, το φθινόπωρο, που υπάρχει, νομίζω, μια περισσότερη έτσι τριχόπτωση. Είναι φυσιολογικό. Το φθινόπωρο και την άνοιξη έχουμε αυξημένη τριχόπτωση, είναι η λεγόμενη εποχική τριχόπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή, χάνουμε τα μαλλιά μας και αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρα πολύ αγχωνόμαστε. Καλό είναι βέβαια να επισκεπτόμαστε τον δερματολόγο, γιατί δεν είναι όλες οι μορφές τριχόπτωσης αυτή την εποχή λόγω της εποχής. Μπορεί να είναι και κάτι παθολογικό. Πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε? Συνήθως η εποχική τριχόπτωση, καταρχάς, είναι αυτοπεριοριζόμενη. Δηλαδή δεν είναι μια τριχόπτωση η οποία θα οδηγήσει σε έντονη αρρέωση. Είναι φυσιολογικό να χάνουμε καθημερινά γύρω στις 100 τρίχες. Έτσι. Όταν όμως αυτό αυξηθεί και αρχίσει και οδηγεί σε προβλήματα, σε αρρέωση εμφανή, σε κενά στο τριχωτό, τότε είναι κάτι παθολογικό σίγουρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά ότι πολλές φορές υπάρχουν άτομα που λούζονται κάθε μέρα, υπάρχουν άτομα που βουρτσίζουν τα μαλλιά τους και εντός της μέρας και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Αυτό διαφέρει στο πόσο ταλαιπωρούμε εντός εισαγωγικών τα μαλλιά και χάνουμε περισσότερες τρίχες? Έχει σημασία, έχει τη σημασία του? Όχι, το λούσιμο δεν έχει καμία σημασία. Αρκεί βέβαια να γίνεται με σωστά προϊόντα, να μην έχει τοξικά μέσα. Οι βαφές είναι αυτές που μπορεί να κάνουν πρόβλημα. Mm-hmm. Κάποια προϊόντα styling, κάποια gel. Τεχνικές κομμωτηρίου, το ίσιωμα, οι τρέσες, αυτά δημιουργούν έντονα προβλήματα στα μαλλιά. Αλλά το συχνό λούσιμο, εφόσον γίνεται με ένα ήπιο σαμπού, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένας μύθος δηλαδή. Μην λούζεσαι καθημερινά, γιατί θα πέσουν τα μαλλιά σου. Όχι. Μάλιστα. Η διάγνωση, πάμε στη διάγνωση, στην έγκαιρη διάγνωση. Πώς γίνεται και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε? Η διάγνωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η τριχόπτωση αυτή είναι κάτι σοβαρό. Πρέπει να γίνεται με τον ειδικευμένο δερματολόγο. Μόνο αυτός είναι ο ειδικός που μπορεί να ξεχωρίσει μια τριχόπτωση. Η διάγνωση μπορεί να είναι απλά κλινική, δηλαδή με το που δει ο δερματολόγος την κατάσταση του τριχωτού ή με μια απλή έλξη των μαλλιών να δει πόσο εύκολα αποσπώνται τα μαλλιά, μέχρι να χρειαστεί και κάποια τριχοσκόπηση που γίνεται με ειδική μικροκάμερα. Οπότε βλέπουμε τη μορφολογία των τριχών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμη και βιοψία στο τριχωτό, όταν υπάρχει κάποια μορφή ουλωτικής αλοπεκίας ή γυροειδούς αλοπεκίας. Και υπάρχει και το DNA test, το οποίο είναι ένα πολύ εξειδικευμένο τεστ, γίνεται σε άντρες και γυναίκες για να δούμε αν υπάρχει κληρονομική μορφή τριχόπτωσης, η λεγόμενη ανδρογενετική αλοπεκία. Είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κάποιος αυτοπροληπτικά? Ναι, μπορεί κάποιος. Επειδή ένας άντρας ή μια κοπέλα βλέπει στην οικογένεια ότι έχουν αραιά μαλλιά ή ο πατέρας έχει χάσει τα μαλλιά νωρίς. Ναι, μπορεί να το κάνει. Γίνεται πολύ απλό, με λήψη μικρής ποσότητας αίματος, και εξετάζουμε αρκετά γονίδια που έχουν να κάνουν με την τριχόπτωση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα γονίδια που έχουν να κάνουν με την τριχόπτωση. Επομένως, βλέπουμε την προδιάθεση που έχουμε. Επομένως, αν γνωρίζουμε ότι έχουμε προδιάθεση, μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίς προληπτική θεραπεία και να διατηρήσουμε τα μαλλιά μας. Αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τους άντρες από τις γυναίκες όσον αφορά τη θεραπεία πανδημίων? Ναι, ναι. Ειδικά όταν πρόκειται για την λεγόμενη ανδρογενετική αλοπεκία, την ορμονικής αιτιολογίας αλοπεκία, οι άντρες αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Στους άντρες η τριχόπτωση αυτή έχει γρήγορη εξέλιξη συνήθως, μπορεί να οδηγήσει σε έντονα κενά. Στις γυναίκες συνήθως, επειδή προστατεύονται από τα ειστρογόνα, η εξέλιξη είναι πιο αργή και είναι μια διάχυτη τριχόπτωση χωρίς να έχουμε εμφανή κενά στο τριχωτό. Στους άντρες δίνουμε άλλη φαρμακευτική αγωγή και μπορεί να οδηγηθούμε και πιο σύντομα σε μια μεταμόσχευση. Στις γυναίκες δίνουμε διαφορετική. Αλλά οι πυλώνες είναι συγκεκριμένες. Γενικότερα, ποιες θεραπείες υπάρχουν πέρα από τη μεταμόσχευση μαλλιών? Μια πολύ σημαντική θεραπεία είναι το PRP, η αυτόλογη μεσοθεραπεία, που γίνεται με λήψη αίματος, φυγοκέντρηση, και στη συνέχεια το πλάσμα το ενεργοποιούμε και το κάνουμε με λεπτές ενεσούλες στην περιοχή που έχουμε το πρόβλημα. Αυτό οδηγεί σε αναγέννηση και γρήγορο πολλαπλασιασμό των κυττάρων, των θυλάκων, των τριχών. Και υπάρχει και η φαρμακευτική αγωγή, που είναι η μινοξιδίλη και τα αντιανδρογόνα. Στις γυναίκες χρησιμοποιούμε αντιανδρογόνα μετά την εμεινόπαυση, πως είναι η φιναστερίδη, ντουταστερίδη. Είναι κάτι το οποίο λαμβάνονται μετά από οδηγία γιατρού? Δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε μόνοι μας και ανεξέλεκτα? Οπωσδήποτε. Είναι
φάρμακα πάρα πολύ αποτελεσματικά, πολύ ασφαλή, αλλά πρέπει να δοθούν από γιατρό, από δερματολόγο. Τα αποτελέσματα που μπορούμε να πούμε με τις θεραπείες είναι εμφανή στον πρώτο καιρό ή χρειάζεται χρόνος? Η συντηρητική θεραπεία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι λίγο παρεξηγημένη, θα έλεγα. Γιατί όλοι έχουν στο μυαλό τους τη μεταμόσχευση. Δεν μας λύνει η μεταμόσχευση το πρόβλημα μιας τριχόπτωσης. Γιατί από τα μαλλιά που θα βάλουμε, σίγουρα τα καινούργια σε μια μεταμόσχευση, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, είναι και τα υπάρχοντα μαλλιά. Αυτά διατηρούνται μόνο με συντηρητική θεραπεία. Επομένως, μίλησαμε προηγουμένως για πρόληψη. Υπάρχουν, μας είπατε για τα σωστά σαμπουάν για να πλένουμε το μαλλιά μας και το κεφάλι μας. Υπάρχει θεραπεία που γίνεται προληψικά, είτε γιατί μιλάμε για την κληρονομικότητα, είτε γιατί το έχουμε τόσο άγχος για την απώλεια μαλλιών. Μπορεί να κάνουμε και κάποια δουλειά που καθημερινά, να έχουμε συχνή έτσι, σχέση με το κομμωτήριο, ενώ σιώματα και όλα τα σχετικά. Το PRP είναι μια θεραπεία που μπορεί να γίνει και προληπτικά. Η θεραπεία με το αίμα, η αυτόλογη μεσοθεραπεία, γιατί δεν έχει καμία παρενέργεια, προέρχεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό, δικό μας βιολογικό υλικό και μόνο καλό μπορεί να κάνει στο τριχωτό. Και χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία και σε αντιγύρανση, στην δερματολογία, σε πολλούς τομείς. Το άγχος επηρεάζει την τριχόπτωση? Πάρα πολύ. Είναι ένας από τους πρώτους είναι λόγους. Ένας από τους λόγους, θα έλεγα, που επιταχύνουν μια κατάσταση. Δηλαδή, συνήθως το άγχος δεν είναι η κύρια αιτία μιας τριχόπτωσης, αλλά κάποιος που έχει προδιάθεση, ναι, αν έχει άγχος, μπορεί να ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα η τριχόπτωσή του. Ναι. Τέλος, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι απορία και των γυναικών συνήθως όσον αφορά το ρυθμό που μεγαλώνουν τα μαλλιά. Γιατί αυτό βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά-πυχνά με προϊόντα που δυναμώνουν και βοηθούν στο να μακραίνουν πιο γρήγορα τα μαλλιά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Υπάρχουν περιπτώσεις που σπάνε τα μαλλιά μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την τριχόπτωση. Αυτό είναι η ποιότητα της τρίχας. Ναι. Φυσικά και υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν. Δίνουμε και εμείς από την κλινική μας. Κερατίνη επίσης μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι αυξάνεται ο ρυθμός που μακραίνουν, αλλά δεν σπάνε τα μαλλιά και αλλάζει η ποιότητα. Ο ρυθμός είναι συγκεκριμένος. Έχει να κάνει πάλι με διάφορες ορμονικές καταστάσεις, έτσι, πόσο γρήγορα θα μεγαλώνουν τα μαλλιά. Αλλά το θέμα είναι και το στέλεχος της τρίχας να είναι υγιές και να διατηρηθεί το μήκος των μαλλιών. Μάλιστα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν και να γνωρίζουμε και τι βάζουμε στο κεφάλι μας, αλλά και πώς περιποιούμαστε τα μαλλιά μας. Κάτι τελευταίο που θέλετε πριν κλείσουμε? Θα έλεγα ότι οποιοδήποτε ανησυχεί για τα μαλλιά του ή βλέπει μια τριχόπτωση, μια αυξημένη απώλεια μαλλιών, ποτέ δεν θα πρέπει μόνος του να βάζει πράγματα που βλέπει να διαφημίζονται ή οτιδήποτε στο τριχωτό. Γιατί μπορεί να είναι μια τριχόπτωση η οποία μπορεί να επιδεινωθεί και θέλει έγκαιρη και γρήγορη αντιμετώπιση μόνο από τους ειδικούς. Και πολλές φορές οδηγούμαστε σε σπατάλη χρημάτων χωρίς λόγο και αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.